G.Trantalis from Hippocratic Hospital in Athens. He will give us a speech entitled Predilatation and Postdilatation during TAVR, risks involved and when it should be considered mandatory. Dr. Trantalis, in 15 minutes, please. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς θα μιλήσω στα ελληνικά, γιατί όλοι μιλούν, θα δείτε πως είναι όλα στα ελληνικά. All the slides are in Greek, so I'm going to speak in Greek. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ακαδημαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Πατακό, τον καθηγητή, τον κύριο Σπαγκέτριο, τον κύριο Σπάργια για την τιμητική πρόσκληση να μιλήσω στο συνέδριο αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με την προδιάταση. Όλοι γνωρίζουμε πλέον πως η TAVI έχει λάβει τη θέση της στην θεραπευτική φαρέτρα μας, κάνοντας στην αρχή υψηλού κινδύνου ασθενείς ή αν που ήταν ανεχείρητοι, και έχουμε επεκταθεί πλέον σιγά σιγά και στους ενδιαμέσου κινδύνου. Η βαδιλοπλαστική ή η προδιάταση, όπως λέμε τώρα, είναι μια τυπική διαδικασία η οποία υπάρχει στην TAVI και από την αρχή είχε ξεκινήσει να υπάρχει μαζί. Και τι κάνει αυτό το πράγμα? Αυτό το πράγμα διευκολύνει ουσιαστικά, γιατί δημιουργεί κατάγματα, ρογμές στις ασβεστώσεις που υπάρχουν πάνω στις πτυχές της αορτικής βαλβίδας, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η απελευθέρωση της νέας βαλβίδας πάνω στην ήδη υπάρχουσα. Χαρακτηριστικά, βλέπετε πολύ εύκολα εδώ με τρεις εικόνες πώς ξεκινάει το μπαλόνι, δημιουργείται σαν ένα είδος κλεψίδρας μέχρι τελικά να γίνει η πλήρη έκπτυξη. Και εδώ σε ένα δικό μας περιστατικό, πριν από λίγες ημέρες, ο πασθενής είχε και μητροειδή μεταλλική βαλβίδα, κάναμε προδιάταση στον δακτύλιο της αορτικής. Βλέπετε πώς ανοίγει. Δεν είχαμε ευτυχώς κάποιο πρόβλημα και ακολούθησε μετά η τοποθέτηση όλα φυσιολογικά. Πού πάμε λοιπόν να σπάσουμε εμείς με τον μπαλόνι? Βλέπετε πόσο ασβέστο υπάρχει σε αυτήν την αξονική, σε αυτήν την αορτική βαλβίδα, τόσο υποβαλβιδικά όσο και πάνω στην βαλβίδα. Οπότε, κάνοντας κανείς μια προδιάταση, δεν ξέρει εκείνος πού θα σπάσει, πώς θα σπάσει και πού θα σταματήσει. Και από εκεί δημιουργούνται διάφορες επιπλοκές. Γι' αυτό πάρα πολλά κέντρα, όπως και το δικό μας στο Ιπποκράτιο, τίνει να απλοποιήσει λίγο την μέθοδο, έτσι ώστε να αποφευθούν διάφοροι κίνδυνοι που ζητούνται με διαδικασία. Γιατί οποιοδήποτε επιπλέον βήμα το οποίο κάνει κανείς για να κάνει μια επέμβαση μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο επιπλοκών. Και όταν μιλάμε για προδιάταση, τι μπορούμε να προκαλέσουμε? Μπορούμε να προκαλέσει εγκεφαλικό επεισόδιο, διαταραχές αγωγής, οπότε να έχουμε τοποθέτηση μόνιμου βηματοδότη, ακόμα και ρήξη του αρτικού δαχτυλίου της αορτικής της βαλβίδας. Και επίσης, το θέμα είναι ότι για να γίνει η προδιάταση χρειάζεται γρήγορη κοιλιακή βηματοδότηση, η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται όμως με προσοχή σε ασθενείς οι οποίοι έχουν κακή λειτουργία της αριστερής κοιλίας. Οι χρήσεις υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα. Εδώ γίνει μια μετανάλυση για ασθενείς που είχαν γίνει χωρίς προδιάταση και ασθενείς που είχαν γίνει με μεταδιάταση και στην SAPIN αλλά και στην Core Valve. Όσον αφορά την τοποθέτηση της βαλβίδας, όλα πήγαν επιτυχώς, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Όσον αφορά την θνησιμότητα, ίσως να υπερέχει λίγο η μη πραγματοποίηση της προδιάτασης. Όσον αφορά στην ρήξη του αρτικού δαχτυλίου, ήταν αναμενόμενο. Αυτό είναι υπέρ της προδιάτασης να συμβεί. Όσον αφορά τώρα τα μείζωναγκιακά συμβάντα, συμβάματα, δεν υπάρχει ιδιαίτερη διαφορά μεταξύ του ενός ή του άλλου. Όσον αφορά βέβαια το εγκεφαλικό, όταν έχει γίνει προδιάταση, αυτά δίνουν να εμφανίζονται τα κεφαλικά λίγο πιο συχνά, αν έχει προηγηθεί με προδιάταση. Και όσον αφορά την ισχυμή, την νεφρική ανεπάρκεια, δεν υπάρχει ιδιαίτερη διαφορά. Ωραία, και σε ποιους αθήνες πάμε να κάνουμε τώρα προδιάταση? Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα στοιχεία από την αξονική, από το ορδισοφάγιο. Εδώ συγκεκριμένα έχω γράψει από το τρίτο ορδισοφάγιο. Όταν έχουμε λοιπόν μια ασβεστωμένη βαλβίδα με πάρα πολύ ασβέστιο, με πάρα πολύ χοντρές και παχές πτυχές, που το ορίζουμε αυτό με πάνω από 5 χιλιοστά, και διάφορα μεγάλα οζίδια πάνω στο αρτικό δαχτύλιο, αυτό είναι για να υπόψη μας το να κάνουμε προδιάταση. Όταν υπάρχει ασύμμετρη και ο κώδικας καταμήνωσης του ασβεστίου, δηλαδή δεν είναι όπως είδατε στην εικόνα της αξονικής, δεν υπάρχει ασυμμετρική εναπόθεση ασβεστίου πάνω στις πτυχές. Όταν το στόμιο είναι κάτω από 0,4 τετραγωνικά τοστά, δηλαδή είναι πάρα πολύ στενή βαλβίδα, έχουμε πολύ ασβέστιο ή έκεντρο, οι δίπτυχες βάλουμε στο μυαλό μας. Αν υπάρχουν οζίδια ασβεστίου στην οδό, στο χώρο εξόδου της αριστερής κοιλίας, κάτω δηλαδή από την πτυχή ή κοντά στη στεφανιακή, τα οποία όταν εμείς πάμε να κάνουμε προδιάταση μπορεί να τα κλείσουμε, και βέβαια δεν προτιμούμε να κάνουμε προδιάταση σε μέτρια αορτική ανεπάρκεια. Σημαντικό ρόλο επίσης παίζει και ο χρόνος της προδιάτασης. Είναι μια κρίσιμη περίοδος, ιδιαίτερα σε ασθενείς οι οποίοι έχουν σοβαρή συστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας ή και πνευμονική υπέρταση.
Και επιπλέον η προσωρινή διακοπή της καρδιακής παροχής λόγω της ταχείας κοιλιακής βαντοδότησης που από μόνη της μπορεί να προκαλέσει μια αιμοδυναμική αστάθεια. Αυτό που φοβόμαστε πάρα πολύ όταν κάνουμε μια προδιάταση είναι μήπως συμβεί σημαντική αορτική ανεπάρκεια η οποία θα οδηγήσει σε αιμοδυναμική κατάκτηση του ασθενή μας, διότι η αριστερή του κοιλία είναι μια κοιλία που έχει μάθει να δουλεύει με πιέσεις μπροστά της και ξαφνικά βρίσκεται αντιμέτωπη με καινούργιες ξανακαταστάσεις. Και αυτή η αιμοδυναμική επιβάρηση είναι ξαφνική, βαθιά και όχι πλήρως προβλέψιμη. Επομένως, το να μην κάνουμε προδιάταση συνδέεται με μείωση του όγκου του σκιαφικού που δίνουμε, του χρόνου της ακτινοσκόπησης και της δόσης ακτινοβολίας, αλλά και του συνολικού χρόνου της διαδικασίας. Χαρακτηριστικά, τρέχουμε μια μελέτη τώρα στο Ιπποκράτειο μαζί με άλλα κέντρα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την direct μελέτη με τον κύριο Τούντουζα, ο οποίος έχει δείξει ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα έχουν μπει 150 ασθενείς, τελειώνει μελέτη σε λίγο. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα είναι είτε κάνεις προδιάταση, είτε δεν κάνεις προδιάταση, η θνησιμότητα στις 30 μέρες και το πρώτο χρόνο είναι ακριβώς η ίδια. Αυτά μέχρι στιγμής. Όσον αφορά τη μεταδιάταση, είναι μια διαδικασία, καταρχάς να τονίσω ότι δεν χρειάζεται να την κάνουμε για κοσμητικούς λόγους ή για αισθητικούς λόγους, δηλαδή αν μας αρέσει το αγγείο ή όχι οπτικά. Είναι μια ασφαλής διαδικασία σχετικά, μπορεί να γίνει εύκολα και για ποιο λόγο γίνεται, όταν έχουμε μετρίου ή και σοβαρού βαθμού παραβαλβητική ανεπάρκεια. Τονίζω πάλι δεν την κάνουμε για λόγους κοσμητικούς ή ομορφιάς. Τι πρόβλημα μπορεί να εμφανίσει η μεταδιάταση? Άλλες μέτρες το έχουν δείξει, άλλες δεν το έχουν δείξει. Αλλά πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι όταν κανείς κάνει μεταδιάταση, ίσως να εμφανίζονται περισσότερα εγκεφαλικά επεισόδια, διότι το ασβήθο το οποίο έχει περιοριστεί μεταξύ της αορτής και του μεταλλικού δαχτυλίου, όταν εμείς πάμε να το μεταδιατάσουμε, να το μεταδιατίνουμε, τότε αυτά τα ασβέστια θρηματίζονται και μπορούν να φύγουν πολύ εύκολα προς τον εγκέφαλο. Χαρακτηριστικά βλέπετε εδώ, είναι μια Vanville valve, μια core valve. Βλέπετε το σχήμα της που μπορούμε να πάμε να κάνουμε μεταδιάταση. Και βέβαια μην ξεχνάμε ποτέ ότι ποτέ ο δαχτύλιος δεν είναι στρογγυλός, είναι συνήθως συλληπτικός. Οπότε, τονίζω πάλι, δεν μας νοιάζει τόσο πολύ το αισθητικό αποτέλεσμα. Αρκεί να μην έχουμε μετρίου ή σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια. Συμπερασματικά, και τελειώνω και μέσα στον χρόνο μου πιστεύω, ότι είτε η προδιάταση είτε η μεταδιάταση είναι εργαλεία τα οποία τα χρειαζόμαστε για να κάνουμε πιο σωστά τη δουλειά μας. Σημαντικό είναι πριν μπούμε στο εργαστήριο να ξέρουμε την ανατομία του ασθενή με τις πληροφορίες που έχουμε από τον υπέρηχο, με τις πληροφορίες που έχουμε από την αξιολογική τομογραφία και βέβαια να ξέρουμε και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αλλά και τις πιθανές επιλογές της μεθόδου αυτής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τάνταλη, για τον χρόνο που μας είστε στα μέσα. Κάποια ερώτηση, one question, κύριε Σπάργια. Συγχαρητήρια, πολύ ωραία παρουσίαση, Γιώργο. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε δει μια τεράστια διαφορά στον χώρο των επεμβάσεων από τότε που ξεκινήσαμε direct TAVI, είτε με τη βαλβίδα της Medtronic, είτε με τη βαλβίδα της Edwards. Ελαττώνεται πολύ ο χρόνος. Απλοποιείται η επέμβαση και έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και να επιλέγουμε τα περιστατικά που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε προδιάταση ή που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε τα διάταση. Νομίζω το default σε όλο τον κόσμο, I think the default now all over the world is direct TAVI, independent of the type or the device we're using. It makes things much more easier. But we have to decide and predefine which patients need pre-dilatation or post-dilatation. I think that is the main question now. I take a second. I was talking with Dr. Reardon as you were presenting, and he was saying that Methodist, you're always doing pre-dilatation. So I just wanted to get your take on it. Well, we do because my cardiology colleague, like Neil Kleiman, likes to pre-dilate. And I've worked with him for 30 years, and it's like a marriage. You have to decide which things you want to fight about and which ones you don't. What's really important is what valve are you putting in. If you're putting in a balloon expandable valve, it really doesn't matter. If you're putting in a self-expanding valve, it's six of one, half a dozen of the other. It's dealer's choice. If you're putting in a Lotus, you need to dilate aggressively or you can't lock your valve because the Lotus is not designed for post-dilatation, whereas both the Sapien and the Evolut and Evolut Pro can be post-dilated. We do everybody. I think it's really important to do bicuspid valves, and I think it's important to do heavily calcified valves. The key for annular rupture is don't slam your balloon all the way up. When you get to the end, go slowly. Surgeons know that if you jerk on the string, it breaks. If you pull on it slowly, it doesn't break. Same thing is true of the annulus. If you just go up very quickly, you'll break the calcium. If you go up slowly, the calcium can expand.
Thank you. Okay, go on. Thank you very much. The next speaker is Dr. Manginas. He is going to speak emergent TAVR in aortic stenosis patients with intractable heart failure or cardiogenic shock, feasibility selection process, and clinical trials evidence. Dr. Manginas on the